Υπάρχει κίνηση, έχουν κατέβει όλοι από ό,τι μπορώ να διακρίνω αμυδρά. Από την Τζαμαρία του κτηρίου προς τα μέσα βρίσκονται όλοι προς την... κατευθύνονται όλοι σιγά σιγά προς την είσοδο. Είναι ισχυρές οι αστυνομικές δυνάμεις. Είναι πάρα πολλοί αστυνομικοί οι οποίοι τους συνοδεύουν. Είναι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ από ό,τι μπορώ να δω αυτή τη στιγμή μέσα στο κτίριο. Αστυνομικοί της ΕΚΑΜ πάνωπλοι με κουκούλες. Μπορώ να διακρίνω αυτή τη στιγμή τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής, τον Νίκο Μιχαλολιάκο, ο οποίος φέρεται να έχει μία συνομιλία με κάποιον εκ των αστυνομικών της ΕΚΑΜ. Φαίνεται από την έκφρασή του, όπως μπορώ να δω, να είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά αυτή τη στιγμή κατευθύνεται και πάλι προς το εσωτερικό του κτηρίου. Προφανώς θα φαίνεται μάλλον να έχει δυσανασχετήσει με το γεγονός ότι θα γίνει η μεταγωγή τους από την κεντρική πύλη της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης και βρίσκονται όλες οι κάμερες ακριβώς. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να διακρίνω αμυδρά, το τονίζω αυτή τη στιγμή από την Τζαμαρία που κοιτάζω προς τα μέσα, είναι το ότι του έχουν περασμένες τις χειροπέδες και δίπλα του οι αστυνομικοί. Κάποιος εκ των αστυνομικών πρέπει να είναι ο προϊστάμενός τους. Έχει μια τηλεφωνική επικοινωνία αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω εάν ο ίδιος ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής αρνείται την μεταγωγή του υπ' αυτές τις συνθήκες, να περάσει δηλαδή μπροστά από όλα τα τηλεοπτικά συνεργεία. Να τονίσω ότι είναι δημοσιογράφοι, τηλεοπτικά συνεργεία και φωτογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχω δει συναδέλφους από την Ιταλία, έχω δει συναδέλφους από την Αγγλία. Εάν δεν απατώμε, πρέπει να είναι συνάδελφοι και από γαλλικά τηλεοπτικά μέσα, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε το θέμα των συλλήψεων της Χρυσής Αυγής έσπευσαν εδώ στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και με εκτενή ρεπορτάζ μεταδίδουν συνεχώς στα μέσα της χώρας τους τις εξελίξεις, τις συλλήψεις, τις προσαγωγές, αλλά και όλα όσα βγαίνουν από εδώ, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Μπορώ να διακρίνω αυτή τη στιγμή προς το εσωτερικό του κτηρίου που κοιτάζω και πάλι ότι είναι πολύ. Μάλλον πρέπει να είναι το σύνολο των συλληφθέντων αυτή τη στιγμή μπροστά από τον χώρο των ασανσέρ και αναμένεται από λεπτό σε λεπτό στην κυριολεξία να περάσουν από μπροστά μας και ακολουθώντας την διαδρομή μέσω της λεωφόρου Αλεξάνδρας να καταλήξουν προς τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Αυτή τη στιγμή η λεωφόρος Αλεξάνδρας και στα δύο τα ρεύματα είναι κλειστή. Πάνωπλοι αστυνομικοί, αστυνομικοί των ΜΑΤ, αστυνομικοί των ΙΜΕΤ, αλλά και της αμέσου δράσεως έχουν αναπτυχθεί σε κάθε σημείο της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στους γυροδρόμους, αποκλείοντας την κυκλοφορία. Δεν υπάρχουν ούτε παρκαρισμένα μηχανάκια πάνω σε πεζοδρόμια. Και αυτό προκειμένου να προλάβουν οποιοδήποτε έτσι, κάθε υποψία κάποιου χτυπήματος, έχουν πάρει ιδιαίτερα δρακόντια μέτρα ασφαλείας, μέτρα παρόμοια με αυτά που βλέπουμε όταν μεταφέρουν τρομοκράτες. Αυτή τη στιγμή βλέπω να βγαίνουν ένας-ένας οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Θα τους δούμε αυτή τη στιγμή μαζί με τους υπόλοιπους κρατούμενους. Περνάν αυτή τη στιγμή το κατόφλι και ένας-ένας θα οδηγηθούν προς τα συνολικά 5 αυτοκίνητα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Βλέπουμε τον Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Χρήστο, είδαμε το Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, τον Νίκο Μιχαλολιάκο, και τους βουλευτές με χειροπέδες στα χέρια να μπαίνουν στα αυτοκίνητα που θα τους μεταφέρουν στην Ευελπίδων. Βγαίνοντας όμως από την είσοδο της Γαδά, κάτι φώναζαν όλοι μαζί. Μπορείς να μας μεταφέρεις, άκουσες, ήσουν κοντά. Φώναζαν όλοι μαζί. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ακριβώς τι φωνάζαν, γιατί ήταν πάρα πολύ εκείνοι. Ακουγόταν κάτι σαν οχλαγωγία, ήταν πάρα πολλές οι φωνές. Δεν μπόρεσα να διακρίνω ακριβώς τι έλεγαν. Το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Αυτό το οποίο άκουσα, μία φράση που κατάφερα να απομονώσω, είναι το ότι δεν μας λυγίζει τίποτα. Αυτές ήταν οι λέξεις που τουλάχιστον εγώ κατάφερα να απομονώσω. Δεν ξέρω αν έχει υποθεί και τίποτα άλλο. Ήταν πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι φώναζαν από τους συλληφθέντες.
Μου επιβεβαιώνει εδώ και ένας συνάδελφος τεχνικός στο Αντένα που ήταν δίπλα εκείνη τη στιγμή ότι αυτές ήταν οι λέξεις που ακούστηκαν. Δεν μας λυγίζει τίποτα. Έχουν μπει και οι συνολικά 19 συλληφθέντες μέσα στα 5 τζιπ της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και μεταφέρονται από στιγμή σε στιγμή προς τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Η μεταγωγή τους θα διαρκέσει περίπου 4 λεπτά. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η αυτοκινητοπομπή, συνοδεία και μοτοσυγκλετιστών της ΕΚΑΜ. Είδατε και τους έχουμε τα πλάνα στο δέκτη άντρες... μας, Χρήστο, που μεταφέρονται όντως στη σχολή Ευελπίδων. Ακριβώς. Από πίσω βρίσκονται και αστυνομικοί της ομάδας Δέλτα, αλλά και της Δίας, οι οποίοι συνοδεύουν την αυτοκινητοπομπή. Περίπου 4 με 5 λεπτά είναι η διαδρομή μέχρι τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Να θυμίσω, να σας περιγράψω το χρονικό, από τις 7 το πρωί που ξεκίνησε αυτός ο κύκλος συλλήψεων. Ο πρωτοφανής για τα πολιτικά δεδομένα, να βλέπουμε δηλαδή βουλευτές εκλεγμένου κόμματος να περνούν σιδεροδέσμοι το κατόφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Στις 7 η ώρα το πρωί λοιπόν, ο πρώτος των οποίων πέρασαν χειροπέδες σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε ήταν ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Νίκος Μιχαλολιάκος. Ακολούθησαν οι συλλήψεις, οι βουλευτοί. Ναι, Χρήστο. Σταμάτησα για να ακούσουμε λίγο τις φωνές, τα συνθήματα τα οποία έλεγαν οι βουλευτές, οι συλληφθέντες κατά την μεταγωγή τους προς τα τζιπ της αντιτρομοκρατικής και συνεχίζω ότι ακολούθησαν λοιπόν μετά τον Νίκο Μιχαλολιάκο οι συλλήψεις του βουλευτή Πειραιά Γιάννη Λαγού καθώς και του Ηλία Κασιδιάρη. Σε χρόνο μηδέν έγινε γνωστό ότι αναζητούνται ακόμη 3 βουλευτές της Χρυσής Αυγής, του Χρήστου Παπά, ο οποίος ακόμη δεν έχει παραδοθεί. Παρουσιάστηκε αυτοβούλος ο Ηλίας Παναγιώταρος, καθώς επίσης και ο βουλευτής Ευβίας κύριος Μίχος. Μαζί με αυτούς ταυτόχρονα εξελίχθηκε μια γιγαντιακή κίνηση. Χρήστο, βάλε μια ανατελεία και πάμε στην Ευελπίδων και στην Άντα Τράκου, καθώς η αυτοκινητοπομπή προφανώς θα πλησιάζει στα δικαστήρια. Άντα. Γιώργο, βλέπουμε την συνοδεία, βλέπουμε τις αστυνομικές δυνάμεις που έχουν φτάσει εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Βλέπουμε τα τζιπάκια που προσέρχονται. Μεταφέρουν και τους 19 συλληφθέντες, όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο Χρήστος Μαζανίτης. Είδαμε τα πλάνα πριν από πολύ λίγα λεπτά να βγαίνουν από την είσοδο της Γαδά, Άντα. Να πούμε ότι ο δρόμος είχε κλείσει εδώ και αρκετή ώρα με δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Πρέπει να μετακινηθούμε κι εμείς από τον δρόμο για να περάσουν. Είναι δύσκολο το έργο σας αυτή την ώρα. Τους συλληφθέντες να μετακινηθούμε προς την είσοδο των δικαστηρίων. Ο δρόμος είχε κλείσει αρκετή ώρα από περιπολικά, από κλούβες των Μάτιν. Σχηρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν εδώ πέρα. Θα πρέπει να πούμε ότι διακριτικά βρίσκονται κάποιοι οπαδοί της Χρυσής Αυγής στο παρκάκι δίπλα στα δικαστήρια. Κλείνει πάλι η είσοδος, περνούν... Άντα, ποια είναι η διαδικασία τώρα που θα ακολουθηθεί? Ορίστε. Είσαι σε θέση να μας πει ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί τώρα εκεί στην Ευελπίδων? Λοιπόν, θα προσέλθουν στον εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος θα ασκήσει διώξεις, στην συνέχεια στον ανακριτή και όπως δικαιούνται θα ζητήσουν και θα πάρουν πιθανότητα προθεσμία για να ενημερωθούν για τις δικογραφίες και να απολογηθούν. Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία που θα πάρει αρκετό χρόνο. Αναμένουμε τις εξελίξεις και ασφαλώς αναμένουμε τις διώξεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Γιώργο. Θα είναι μεγάλη και σήμερα η νύχτα. Άντα, παραμένεις μαζί μας. Να γυρίσουμε και στο Χρήστο Μαζανίτη, ο οποίος θα έχει συλλέξει σίγουρα νεότερες πληροφορίες. Χρήστο. Εν αναμονή είμαστε τώρα των επίσημων ανακοινώσεων από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νικόλο Αδένδια, καθώς και τον εκπρόσωπο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωπο τύπου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κύριο Χρήστο Παρθένη. Να θυμίσω ότι χθες υπήρξε συνάντηση, σύσκεψη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών, καθώς και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, στην οποία αποφασίστηκε και τη Δευτέρα θα κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο. Υπάρχει κίνηση, έχουν κατέβει όλοι από ό,τι μπορώ να διακρίνω αμυδρά από την τζαμαρία του κτηρίου προς τα μέσα. Βρίσκονται όλοι κατευθύνονται όλοι σιγά σιγά
προς την είσοδο. Είναι ισχυρές οι αστυνομικές δυνάμεις. Είναι πάρα πολλοί αστυνομικοί οι οποίοι τους συνοδεύουν. Είναι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ, από ό,τι μπορώ να δω αυτή τη στιγμή μέσα στο κτίριο. Αστυνομικοί της ΕΚΑΜ πάνωπλοι, με κουκούλες. Μπορώ να διακρίνω αυτή τη στιγμή τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής, τον Νίκο Μιχαλολιάκο, ο οποίος φέρεται να έχει μία συνομιλία με κάποιον εκ των αστυνομικών της ΕΚΑΜ. Φαίνεται από την έκφρασή του, όπως μπορώ να δω, να είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά αυτή τη στιγμή κατευθύνεται και πάλι προς το εσωτερικό του κτηρίου. Προφανώς θα φαίνεται μάλλον να έχει δυσανασχετήσει με το γεγονός ότι θα γίνει η μεταγωγή τους από την κεντρική πύλη της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης και βρίσκονται όλες οι κάμερες ακριβώς. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να διακρίνω αμυδρά, το τονίζω αυτή τη στιγμή από την Τζαμαρία που κοιτάζω προς τα μέσα, είναι το ότι του έχουν περασμένες τις χειροπέδες και δίπλα του οι αστυνομικοί. Κάποιος εκ των αστυνομικών πρέπει να είναι ο προϊστάμενός τους. Έχει μια τηλεφωνική επικοινωνία αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω εάν ο ίδιος ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής αρνείται την... Ήταν όλοι μαζί, δεν μπόρεσα να καταλάβω ακριβώς τι φωνάζαν, γιατί ήταν πάρα πολύ εκείνοι, ακουγόταν κάτι σαν οχλαγωγία, ήταν πάρα πολλές οι φωνές, δεν μπόρεσα να διακρίνω ακριβώς τι έλεγαν. Το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Αυτό το οποίο άκουσα, μία φράση που κατάφερα να απομονώσω, είναι το ότι δεν μας λυγίζει τίποτα. Αυτές ήταν οι λέξεις που τουλάχιστον εγώ κατάφερα να απομονώσω. Δεν ξέρω αν έχει υποθεί και τίποτα άλλο. Ήταν πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι φώναζαν από τους συλληφθέντες. Μου επιβεβαιώνει εδώ και ένας συνάδελφος τεχνικός του Αντένα που ήταν δίπλα εκείνη τη στιγμή ότι αυτές ήταν οι λέξεις που ακούστηκαν. Δεν μας λυγίζει τίποτα. Έχουν μπει και οι συνολικά 19 συλληφθέντες μέσα στα 5 τζιπ της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και μεταφέρονται από στιγμή σε στιγμή προς τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Η μεταγωγή τους θα διαρκέσει περίπου 4 λεπτά. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η αυτοκινητοπομπή, συνοδεία και μοτοσυγκλετιστών της ΕΚΑΜ. Είδατε και τους έχουμε τα πλάνα στο δέκτη άντρες... μας, Χρήστο, που μεταφέρονται όντως στη σχολή Ευελπίδων. Ακριβώς. Από πίσω βρίσκονται και αστυνομικοί της ομάδας ΔΕΛΤΑ, αλλά και της ΔΙΑΣ, οι οποίοι συνοδεύουν την αυτοκινητοπομπή. Περίπου 4 με 5 λεπτά είναι η διαδρομή μέχρι τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Να θυμίσω, να σας περιγράψω προκειμένου να προλάβουν οποιοδήποτε έτσι, κάθε υποψία κάποιου χτυπήματος. Έχουν πάρει ιδιαίτερα δρακόντια μέτρα ασφαλείας, μέτρα παρόμοια με αυτά που βλέπουμε όταν μεταφέρουν τρομοκράτες. Αυτή τη στιγμή βλέπω να βγαίνουν ένας-ένας οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Θα τους δούμε αυτή τη στιγμή μαζί με τους υπόλοιπους κρατούμενους. Περνάν αυτή τη στιγμή το κατόφλι και ένας-ένας θα οδηγηθούν προς τα συνολικά 5 αυτοκίνητα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Βλέπουμε τον Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Χρήστο, είδαμε το Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, τον Νίκο Μιχαλολιάκο, και τους βουλευτές με χειροπέδες στα χέρια να μπαίνουν στα αυτοκίνητα που θα τους μεταφέρουν στην Ευελπίδων. Βγαίνοντας όμως από την είσοδο της Γαδά, κάτι φώναζαν όλοι μαζί. Μπορείς να μας μεταφέρεις, άκουσες, ήσουν κοντά. Φώναζε μεταγωγή του υπ' αυτές τις συνθήκες να περάσει, δηλαδή μπροστά από όλα τα τηλεοπτικά συνεργεία. Να τονίσω ότι είναι δημοσιογράφοι, τηλεοπτικά συνεργεία και φωτογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχω δει συναδέλφους από την Ιταλία, έχω δει συναδέλφους από την Αγγλία. Εάν δεν απατώμε, πρέπει να είναι συνάδελφοι και από γαλλικά τηλεοπτικά μέσα,
οι οποίοι από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε το θέμα των συλλήψεων της Χρυσής Αυγής έσπευσαν εδώ στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και με εκτενή ρεπορτάζ μεταδίδουν συνεχώς στα μέσα της χώρας τους τις εξελίξεις, τις συλλήψεις, τις προσαγωγές, αλλά και όλα όσα βγαίνουν από εδώ, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Μπορώ να διακρίνω αυτή τη στιγμή προς το εσωτερικό του κτηρίου που κοιτάζω και πάλι ότι είναι πολύ, μάλλον πρέπει να είναι το σύνολο των συλληφθέντων αυτή τη στιγμή μπροστά από τον χώρο των ασανσέρ και αναμένεται από λεπτό σε λεπτό στην κυριολεξία να περάσουν από μπροστά μας και ακολουθώντας την διαδρομή μέσω της λεωφόρου Αλεξάνδρας να καταλήξουν προς τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Αυτή τη στιγμή η λεωφόρος Αλεξάνδρας και στα δύο τα ρεύματα είναι κλειστή. Πάνωπλοι αστυνομικοί, αστυνομικοί των ΜΑΤ, αστυνομικοί των ΙΜΕΤ, αλλά και της αμέσου δράσεως έχουν αναπτυχθεί σε κάθε σημείο της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στους γυροδρόμους, αποκλείοντας την κυκλοφορία. Δεν υπάρχουν ούτε παρκαρισμένα μηχανάκια πάνω σε πεζοδρόμια. Και αυτό κάψω το χρονικό από τις 7 το πρωί που ξεκίνησε αυτός ο κύκλος συλλήψεων. Ο πρωτοφανής για τα πολιτικά δεδομένα, να βλέπουμε δηλαδή βουλευτές εκλεγμένου κόμματος να περνούν σιδεροδέσμοι το κατόφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Στις 7 η ώρα το πρωί λοιπόν, ο πρώτος των οποίων πέρασαν χειροπέδες σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε ήταν ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Νίκος Μιχαλολιάκος. Ακολούθησαν οι συλλήψεις, οι βουλευτοί. Ναι, Χρήστο. Σταμάτησα για να ακούσουμε λίγο τις φωνές, τα συνθήματα τα οποία έλεγαν οι βουλευτές, οι συλληφθέντες κατά την μεταγωγή τους προς τα τζιπ της Αντιτρομοκρατικής και συνεχίζω ότι ακολούθησαν λοιπόν μετά τον Νίκο Μιχαλολιάκο οι συλλήψεις του βουλευτή Πειραιά Γιάννη Λαγού καθώς και του Ηλία Κασιδιάρη. Σε χρόνο μηδέν έγινε γνωστό ότι αναζητούνται ακόμη τρεις βουλευτές της Χρυσής Αυγής, του Χρήστου Παπά, ο οποίος ακόμη δεν έχει παραδοθεί. Παρουσιάστηκε αυτοβούλος ο Ηλίας Παναγιώταρος, καθώς επίσης και ο βουλευτής Ευβίας κύριος Μίχος. Μαζί με αυτούς ταυτόχρονα εξελίχθηκε μια γιγαντιακή κίνηση. Χρήστο, βάλε μια ανωτελεία και πάμε στην Ευελπίδων και στην Άντα Τράκου, καθώς η αυτοκινητοπομπή προφανώς θα πλησιάζει στα δικαστήρια. Άντα. Γιώργο, βλέπουμε την συνοδεία, βλέπουμε τις αστυνομικές δυνάμεις που έχουν φτάσει εδώ.